Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι αυτές οι ειδήσεις είναι ψεύτικες και ότι το δημοσίευμα, η φωτογραφία είναι προϊόν επεξεργασίας, Photoshop δηλαδή, διότι κανένας άνθρωπος, ούτε εμείς, ούτε και κανένας άλλος πολίτης στο Ναύπλιο, δεν είδε αυτά τα πανό και μετά την αναστάτωση που δημιουργήθηκε στο διαδίκτυο, εμείς που πήγαμε και είδαμε, δεν διαπιστώσαμε να υπάρχει κάποιο ίχνος. Ειδικά στο Μπούρτζι, αυτό θα ήταν μια τεράστια επιχείρηση, διότι δεν μπορεί κανείς να αναρτήσει δύο τεράστια πανό βάρους περίπου 30 κιλών το καθένα, ακόμη και που θα μπει μετά τη λήξη του ωραρίου μας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβει κανείς, να τα ρίξει, να τα φωτογραφίσει και να τα ξαναμαζέψει και να φύγει, με δική του βάρκα βέβαια, έτσι. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν, δεν ξέρω τι εξυπηρετούν. Πάντως, ένα πράγμα κάνουν, δεν στηρίζουν τα μνημεία μας και δεν υποστηρίζουν τις προσπάθειες που κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ας διαλέξει κανείς ένα άλλο μέρος να κάνει αυτή την άσκηση των δικαιωμάτων του και την προβολή των πεπιθήσεών του, ας αφήσει όμως τα μνημεία της Αργολίδας και τα μνημεία της Ελλάδας γενικότερα ήσυχα. Κοιτάξτε, δεν περιποιεί καμία τιμή σε αυτούς που το έκαναν. Ο τόπος έχει μια δική του ηθική και μια δική του αξία και υπερηφάνεια. Και αυτή δεν μπορεί να την πληγώσει κανένας που με δόλια πρόθεση δημιουργεί αυτά τα πράγματα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό φωτομοντάζ, πρέπει να πω, όμως τους πρόδωσε η σημαία, διότι ο καιρός χτες ήταν βοριάς και η σημαία έπρεπε να κοιτάζει κατά την αντίθετη κατεύθυνση. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία υπάρχει η σημαία που στρέφεται από νότιο άνεμο, καθώς επίσης υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται εκείνη τη στιγμή, που αν ήταν εκεί βεβαίως θα τους είχαν εμποδίσει και θα το είχαν πει και στην υπηρεσία. Τώρα, μια και είμαστε στο Μπούρτζι, για πείτε μας πώς πάνε οι εργασίες. Οι εργασίες προχωρούν με κάποιες δυσκολίες που είναι εγγενείς, δηλαδή σχετίζονται και με άλλους φορείς και με κάποια θέματα όπως τη ΔΕΗ και το νερό κτλ. Όμως οι εργασίες προχωρούν. Μας απομένει μόνο να γίνουν τα εξωτερικά επιχρήσματα και κάποιες δευτερεύουσες υποστηρίξεις, ας πούμε, σύνδεση με το νερό, σύνδεση με το ρεύμα. Πιστεύουμε ότι μέσα στο 2021 και στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε προδιαγράψει, εφόσον δεν συμβούν και πάρα πολλά άλλα πράγματα που προκαλούν ανάσχεση στις εργασίες, το Μπούρτζι θα έχει ολοκληρωθεί και θα είναι ένα πραγματικό κόσμημα για την πόλη και για την Ελλάδα. Δυστυχώς, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία δεν λειτουργούν και δεν έχει δυνατότητα το κοινό να τους επισκεφθεί, ούτε τους χώρους, ούτε τα μουσεία μας. Τώρα, όσον αφορά τη μελέτη των αρχαιολογικών, στον αρχαιολογικό χώρο των κοινών, έκανε δηλώσει η κυρία Μαντώνη. Βεβαίως. Πού βρίσκεται η διαδικασία αυτή? Η διαδικασία είναι ότι έχει υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα προχωρήσει η αναβάθμιση του συστήματος πυρόσβεσης, ώστε οι Μυκήνες να είναι εντελώς προστατευμένες στο Δίνεκες.